Καλημερούδια, γιατί μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά, να έχετε μπει σε ένα τέλειο mood καλοκαιριού που είμαι σίγουρη ότι έχετε μπει με τέτοια θερμοκρασία που έχει η Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες. Καίγεται ο τόπος και θα ξεκινήσω αυτό το vlog να σας δείξω έτσι 2-3 βήματα στο μακιγιάζ μου που κάνω, γιατί μου έχετε ζητήσει πάρα πολλές να σας δείξω το μακιγιάζ που κάνω αυτό το διάστημα που είμαι μαμά και χρειάζομαι κάτι γρήγορο και που έχει καλοκαιριάσει και δεν μπορώ πολλά πάνω στο πρόσωπό μου. Οπότε θα σας κάνω έτσι ένα γρήγορο, θα αφιερώσω βασικά σε αυτό το vlog ένα γρήγορο, όσο πιο γρήγορο βασικά μπορώ, κομματάκι για αυτό που μου ζητάτε. Και σήμερα είναι μια μέρα στην οποία θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω πράγματα για τη διατροφή μου που μου έχουν τελειώσει και θέλω να πάω και στα Τζάμπο να πάρω στον Αλέξανδρο ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, όπου του αρέσει πάρα πολύ, πηγαίνουμε στις Κούνιες και έχει ένα κοριτσάκι και έχει τρέλαθη, πραγματικά του αρέσει πάρα πολύ, οπότε θέλω να του πάρω ένα που έχω βρει έτσι σε κόκκινο χρώμα και θα σας πάρω μαζί μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το νεσεσεράκι που χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα, λίγα και καλά μέσα, και θα ξεκινήσω σίγουρα με την ενυδάτωση του προσώπου μου, όπου για μένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, και θα χρησιμοποιήσω από Lancôme αυτή εδώ την κρέμα, η οποία έχει και SPF μέσα και είναι πάρα πολύ καλή για λιπαρές επιδερμίδες, δηλαδή εμένα δεν τη νιώθω καθόλου βαριά δηλαδή στο πρόσωπό μου και πάντα μη φεύγετε από το σπίτι χωρίς αντιλίακο, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εσείς που μου λέτε ότι θέλετε να ανανεώνετε το αντιλιακό σας κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν σας είναι πάρα πολύ εύκολο, υπάρχουν και αντιλιακά προσώπου σε σπρέι πλέον, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να βάλετε δηλαδή αυτά τα αντιλιακά προσώπου σε σπρέι, που μπαίνουν και πιο εύκολα. Αφού έκανα την ενυδάτωσή μου, θέλω να σας πω ότι σαν βάση προσώπου πλέον το make-up έχει απαγορευτεί για μένα. Καλοκαίρι και make-up δεν πάνε μαζί νομίζω. Λοιπόν, και θα εφαρμόσω μια πάρα πολύ ωραία BB cream με αυτό εδώ το σφουγγαράκι, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και βρεγμένο. Είναι από Makeup Forever. Ακόμα είμαι σε μια περίοδο που το τεστάρω, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια νιώθω ότι μου αρέσει, έτσι νομίζω. Αλλά επειδή εγώ έχω αγαπήσει πάρα πολύ το Beauty Blender, μου είναι λίγο δύσκολο να βρω κάτι άλλο, αλλά νομίζω πως αυτό εδώ το πλησιάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, και στη βάση μου θα χρησιμοποιήσω από Lancôme την BB Cream τους, η οποία είναι φοβερή, και θα βάλω και λίγες σταγόνες από Laura Mercier, από αυτό εδώ το καταπληκτικό προϊόν. Θα σας τα φέρνω έτσι κοντά να τα βλέπετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, βάζω λίγη ποσότητα από την BB Cream και μετά θα βάλω ακόμα πιο λίγη ποσότητα από αυτό εδώ πέρα το τέλειο προϊόν από Laura Mercier, το οποίο δίνει απίστευτη λάμψη και κάνει το πρόσωπο να φαίνεται ακόμα πιο δροσερό, και είναι προϊόντα τα οποία δεν τα νιώθεις στο πρόσωπό σου, οπότε βάζω, καθίστε να κοιτιέμαι εδώ γιατί κοιτιέμαι στην κάμερα και δεν βλέπω καλά. Λοιπόν, απλώνω παντού. Και αφού έχω απλώσει ωραία και καλά, βλέπετε το αποτέλεσμα που αφήνει. Δεν είναι αυτό το too much που το καλοκαίρι δεν θες να το έχεις. Παιδιά, και εγώ αυτό το αποτέλεσμα το αναζητώ και τις βραδινές ώρες. Δεν θέλω να βάζω πάρα πολύ. Λοιπόν, και τώρα έχω πάρει από YSL το Touche Cla, όπου για μένα είναι από τα καλύτερα concealer, διότι είναι και αυτό ανάλαφρο. Τώρα για το καλοκαίρι είναι ότι πρέπει. Βάζω λίγο και ταμπονάρω πάλι με το σφουγγαράκι μου για να δώσω λίγο φως στα μάτια, και έχω βάλει και εδώ που έχω εμφανίσει ένα μικρό ζυζανιάκι για να μου το καλύψει. Λοιπόν, αυτή τη διαδικασία που σας έδειξα με την BB cream και το make-up και το concealer, μπορείτε αν θέλετε να τα κάνετε με τα χέρια σας. Αν έχετε καθαρίσει πάρα πολύ καλά τα χέρια σας, να τα πλώσετε με τα χέρια και θα έχετε ακόμα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Και ως λιπαρή full, αν και τώρα πλέον που έκανα τη δερμοαπόξεση, η λιπαρότητα μου έχει εξαφανιστεί, θα εξαφανιστεί για κάποιο διάστημα, επειδή είναι κάτι το οποίο μου έχει μείνει και δεν μπορώ να μην το κάνω γιατί έχω πάρα πολύ λιπαρότητα, παίρνω από Fenty Beauty αυτή εδώ τη λευκή την πούδρα και θα βάλω μόνο στη ζώνη TAF και λίγο στο πηγούνι. Δεν βάζω πούδρα εδώ, διότι θέλουμε αυτή τη λάμψη η οποία θα εμφανιστεί μόνη της αργότερα, γιατί highlighter δεν βάζω πλέον, πάει το highlighter για εμένα. Και βασικά, τι να το κάνεις στο highlighter, το καλοκαίρι, παιδιά, δεν ξέρω, εγώ πλέον το έχω σταματήσει, δεν χρησιμοποιώ highlighter, έχω να βάλω πάρα πολύ καιρό. Για μένα το καλοκαιρινό μακιγιάζ είναι
Τρία θα πω απλά πράγματα. Να έχεις μια πάρα πολύ καλή μάσκαρα, να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο ρούζ και ένα τέλειο χρώμα, μια τέλεια απόχρωση φυσική στα χείλη. Αυτά για μένα είναι τα πιο σημαντικά. Τώρα που βγάλαμε και τις μάσκες, από σήμερα είπαν ότι βγάζουμε τις μάσκες, οπότε μια χαρά θα είμαστε. Και αφού είπαμε για ρούζ και λοιπά και λοιπά, παίρνω αυτή εδώ την παλέτα από Benefit. Σας τα κάνω έτσι κοντινά για να τα βλέπετε ποια προϊόντα είναι. Θα πάρω το Dandelion, αυτό εδώ, αυτή εδώ την απόχρωση, με το πινελάκι από Zoeva, το οποίο το αγαπώ, και χαμογελώντας θα βάλω εδώ στα μάγουλα, στα μιλαράκια βασικά, από μπροστά και σιγά σιγά προς τα πίσω. Εγώ βάφω και λίγο μαλλί για να μην σταματάει εδώ και φαίνεται άσχημο. Λοιπόν, οπότε, όψε. Βάζω εδώ και θα βάλω και λίγο εδώ πάνω στη μύτη και λίγο εδώ κοντά στα μαλλιά. Μπορεί να πάρω και λίγο από το χούλα καμιά φορά, να είναι και λίγο πιο σκουρόχρωμο, να σας πω την αλήθεια, αλλά μου αρέσει αυτό το πιο ηλιοκαμένο στυλ που δίνει το καλοκαίρι. Και τώρα πάμε στα φρύδια που χρησιμοποιώ αυτά τα δύο προϊόντα από Benefit. Το ένα είναι το Brow Microfilling Pen και το άλλο είναι το χτενάκι, το απλό. Λοιπόν, καθίστε να δείτε τι κάνω. Παίρνω πρώτα αυτό εδώ το προϊόν από Benefit, δείτε λίγο πώς είναι μπροστά, εντάξει είναι τέλειο, με έχει βολέψει πάρα πολύ. Και σχεδιάζω στην ουσία μικρές τριχούλες από μπροστά και σιγά σιγά προς τα πίσω. Και μετά με το βουρτσάκι παίρνω και χτενίζω τα φρύδια μου και τα στρώνω στην ουσία, τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να πάω να περιποιηθώ, αλλά με όλες αυτές τις ιστορίες που μας έχουν συμβεί. Τα έχω λίγο παρατήσει, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσω τώρα που έχουν πέσει τα κρούσματα. Λοιπόν, και το ίδιο κάνω και από εδώ. Έτοιμα και τα φρύδια μου και τώρα πάμε στη μάσκαρα. Λοιπόν, έχω μία μάσκαρα την οποία την αγαπάω πάρα πολύ, είναι από Lancôme. Βασικά ξέρετε ότι αγαπώ πάρα πολύ γενικότερα τη Lancôme, μου έχει ταιριάξει τέλεια και θα έχετε δει μάλλον σε πάρα πολλά haul που σας έχω κάνει ότι αγοράζω γενικότερα πάρα πολύ περιποίηση από Lancôme και ειδικά μασκάρα, τις λατρεύω. Και για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ από Lancôme, είναι η Πνός Drama. Παιδιά, είναι από τις καλύτερότερες μασκάρα. Θέλω λίγο να σας δείξω το βουρτσάκι της, πόσο ιδιαίτερο είναι, θα προσπαθήσω να κάνει κοντινό η μάσκαρα για να το δείτε. Δείτε πόσο ιδιαίτερη καμπύλη έχει και όμως αυτή η καμπύλη είναι καταπληκτική και βοηθάει να έχεις, να χτίσεις μάλλον τις γλεφαρίδες σου. Δηλαδή, εγώ ας πούμε τώρα για πρωινό μακιγιάζ, το οποίο δεν θα καταλήξω, που θα καταλήξω μέχρι ένα παιχνιδάδικα, θα καταλήξω το βράδυ, θα βάλω μια μικρή ποσότητα. Αλλά είναι μια μάσκαρα που μπορείς πάρα πολύ εύκολα να χτίσεις, δηλαδή να περάσεις και να χτίσεις. Και αν γυρίσεις από αυτή εδώ την πλευρά, βλέπετε, καθίστε να σας το πω εδώ στην άσπρη πλευρά του τοίχου. Αν γυρίσεις από αυτή εδώ την πλευρά, δίνεις ακόμα πιο πολύ ένταση. Διάβαζα πρόσφατα για αυτή εδώ την μάσκαρα ότι πωλείται μία ανά 36 δευτερόλεπτα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Είναι απίστευτο. Πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου μασκάρα και θα σας δείξω τώρα και το αποτέλεσμα. Χωρίς να βάλω στις άλλες μου τις βλεφαρίδες, για να το δείτε κι εσείς. Και αυτό που μου αρέσει στη συγκεκριμένη είναι ότι δεν νιώθεις τις βλεφαρίδες σου κόκαλο. Δηλαδή η σύστασή της είναι πάρα πολύ απαλή. Και το καλύτερο για εμένα που δεν το αντέχω με μερικές μασκάρα είναι ότι αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα. Δεν αντέχω τις μασκάρα που δεν αφαιρούνται πάρα πολύ εύκολα, παιδιά, πραγματικά δεν το αντέχω. Και τώρα θα τη γυρίσω στο πλάι για να κάνω τις κάτω μου βλεφαρίδες ακόμα πιο μακριές. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά μακριές οι δικές μου βλεφαρίδες, δεν έχω παράπονο, αλλά τη γυρίζω στο πλάι για να δώσω ακόμα πιο πολύ μάκρος. Και παιδιά, μυρίζει και ωραία, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, μυρίζει μάσκαρα Lancôme αυτό. Λοιπόν, δείτε λίγο η από εδώ μου η πλευρά, πώς είναι οι βλεφαρίδες μου, και δείτε από εδώ που έχω εφαρμόσει τη μάσκαρα, τι ωραίες βλεφαρίδες έχει κάνει. Πραγματικά είναι από τις πιο ωραίες και δείτε λίγο, νομίζω πως έτσι θα το βλέπετε καλά. Για να δω, ελπίζω. Δεν κολλάει και τις βλεφαρίδες, δείτε τι ωραία που είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτό που σας είπα μου αρέσει. Καθίστε να φτιάξω λίγο την κάμερα. Εννοείται εφαρμόζω και από την άλλη πλευρά. Και ένα πάρα πολύ ωραίο tip που μπορώ να σας δώσω για τη συγκεκριμένη τη μάσκαρα είναι ότι αν μου τζουρωθείτε, γιατί εντάξει, ανθρώπινο είναι, όσες φορές και αν έχεις βάλει μάσκαρα στη ζωή σου και make-up artist να είσαι, πάρα πολλές φορές μου έχει συμβεί να με βάψουν make-up artist και να με έχουν λερώσει, οπότε μην νιώθετε τύψεις όταν συμβαίνει αυτό. Θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη μάσκαρα, άμα λερωθείτε όπως εγώ εδώ αυτή τη στιγμή, καλό είναι να το αφήσετε να στεγνώσει και μετά να πάρετε μία μπατονέτα και να το βγάλετε, γιατί αφαιρείται πανεύκολα και πάρα πολύ γρήγορα.
Πήρα λίγο την κάμερα και τη γύρισα από εδώ για να δείτε λίγο αυτή την μεριά. Σας έβαλα λίγο περισσότερο για να το δείτε κιόλας, να μην σας το λέω μόνο. Ότι αν την χτίσεις περισσότερο, κοιτάξτε όγκο, κοιτάξτε μήκος, κοιτάξτε βλεφαρίδα. Δείτε, εδώ πέρα έχω βάλει πιο λίγες τρώσεις, το έχω κάνει πιο καθημερινό. Και δείτε από εδώ που το έχω κάνει έτσι πιο βραδινό, τι ωραία που είναι και δεν την νιώθω καθόλου. Πάρα πολύ ωραία και καλά, έβαλα και από το άλλο το μάτι για να έχουν ακριβώς τον ίδιο όγκο και την ίδια ένταση. Και πάμε στο τελευταίο πράγμα που είναι τα χείλη. Και τώρα πλέον μπορούμε να βάφουμε τα χείλη μας, γιατί στους εξωτερικούς χώρους, όπως είπαν, δεν θα φοράμε πλέον μάσκα και θα είμαστε ακόμα πιο άνετες. Και θα πάρω ένα πάρα πολύ απλό προϊόν χιλιών που είναι και ένα υδατικό από YSL. Θα βάλω εδώ στο δάχτυλό μου, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι μέσα το συγκεκριμένο προϊόν. Έχει και καρδούλα. Λοιπόν, θα βάλω εδώ στο δάχτυλό μου. Και έτσι θα απλώσω, να δώσω απλά ένα φυσικό αποτέλεσμα που να μοιάζει έτσι και σαν αποτέλεσμα υγείας, ρε παιδί μου, να μην είναι τα χείλη και ξεραμένα, γιατί και ενυδατώνει και δίνει χρώμα και είναι από τα αγαπημένα μου. Τα-ταν, πάρα πολύ ωραία, εντωμεταξύ σου δίνει έτσι και μια αίσθηση δροσιάς, πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο προϊόν που μου αρέσει ιδιαίτερα. Και πάω σιγά σιγά να μαζέψω εδώ και δεν θα τελειώσουμε εδώ εννοείται. Θα σας δείξω λίγο και μαλλιά, γιατί δεν έκανα άδικα εγώ χθες το βράδυ κοτσίδες εδώ πέρα, γιατί έχω κάνει κοτσίδες. Βλέπετε. Το καλοκαίρι δεν αντέχω να ανάψω πιστολάκι, νομίζω πως θα εκραγώ από τη ζέστη. Και έχω εδώ πέρα μία χτένα, η οποία είναι έτσι ιδιαίτερη, είναι από Tangle Teaser, η οποία στην ουσία είναι για να σε βοηθάει να κάνεις φορμάρισμα στα μαλλιά σου, λόγω θα σας δείξω γιατί τη χρησιμοποιώ τώρα έτσι. Και θα χρησιμοποιήσω και αυτό εδώ το λαδάκι από Kerastase. Είναι η καινούργια τους καλοκαιρινή σειρά. Μην βλέπετε που δεν έχει χαρτί απ' έξω. Μου ξεκόλλησε γιατί μου χύθηκε λίγο σε μια τσάντα που το είχα, οπότε ξεκόλλησε και δεν το έχω πλέον. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Καθίστε λίγο να καθαρίσω το χέρι μου, μην λερώσω το πουκαμισάκι μου και έρχομαι. Εδώ επέστρεψα μαζί σας και πάμε τώρα λίγο να σας δείξω τι κάνω στα μαλλιά μου. Εγώ τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν είναι να βγω έξω, βάζω πέρα από αντιλιακό στο πρόσωπο και στο σώμα μου, βάζω και στα μαλλιά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι τα αγαπώ, τα μαλλιά μου, πάρα μα πάρα πολύ. Τα προσέχω όσο μπορώ, τη χρησιμοποιώ όσο μπορώ καλά προϊόντα, τα οποία να μου ταιριάζουν κιόλας εννοείται. Λοιπόν, και το καλοκαίρι, επειδή είναι που είναι η ζέστη αφόρητη και το πιστολάκι δεν μπορώ να το χειριστώ εύκολα. Λοιπόν, κάνω κοτσιδούλες, ανοίγω τα μαλλιά με τα χέρια μου. Θα σας γράψω από κάτω ποιο είναι αυτό το προϊόν της Kerastase, παιδιά, γιατί τώρα πραγματικά δεν θυμάμαι καθόλου. Έχει φύγει και το χαρτάκι και πραγματικά δεν θυμάμαι. Δείτε τι ωραίο αποτέλεσμα, άκρος καλοκαιρινό. Και θα πάρω εννοείται αυτή τη βούρτσα και θα τα χτενίσω απαλά και ωραία για να μην μου φριζάρουν. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη, επειδή έχει χοντρά και μεγάλα δοντάκια. Καλό είναι αν έχετε χτένα να το κάνετε με μια χτένα. Αυτές τις χτένες τις μεγάλες, τις μακρόστονες που είχαν κάποτε οι μαμάδες μας και εμείς χτενιζόμασταν κάποτε με αυτές. Οπότε θα χτενιστώ με αυτό για να μην μου φριζάρουν τα μαλλιά. Και θα πάρω τώρα αυτό το τέλειο προϊόν, θα το κουνήσω γιατί έχει λαδάκι μέσα. Και θα ψεκάσω γενναιόδορη ποσότητα από τη μία πλευρά, καλά μυρίζει καλοκαίρι φουλ. Θα είναι πάρα πολύ απαλά γιατί έχει και το έλαιο μέσα. Και μοσχομυρωδάτα γιατί πραγματικά μυρίζει σαν ένα όνειρο. Λοιπόν, κάπως έτσι λέω ότι θα βγω να πάω στο σούπερ μάρκετ, αν και δεν νομίζω πως θα τα καταφέρω. Ήδη βλέπω εδώ το κλαμεράκι μου και το λιγουρεύομαι και να θα τα πιάσω. Παιδιά, το καλοκαίρι δεν αντέχω. Αλλά με το συγκεκριμένο μαλλί, δείτε τι ωραία που είναι και μια λογουρίτσα. Δείτε τι ωραία που φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Από το να το έχεις το μαλλί αχτένιστο και να φριζάρει επειδή είναι αχτένιστο, καλύτερα να κάνεις αυτές τις κοτσιδούλες και να πιάσεις μια λογουρίτσα και να βγεις έξω. Ακόμα και έτσι να τα κάνεις, κοιτάξτε, που δίνει όγκο, να τα πιάσεις και λίγο ατιμέλυτα, δείτε τι όμορφο που είναι. Έτσι θα τα πιάσω εγώ για την ώρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το μακιγιάζ μου, αυτό είναι το χτένισμα που κάνω. Για όσες με ρωτάτε πώς την παλεύω και πώς δείχνω περιποιημένη και μέσα στο σπίτι και έξω από το σπίτι, μέσα στο σπίτι, παιδιά, εγώ δεν βάζω make-up και ιστορίες. Άμα θέλω, μπορεί καμιά φορά, άμα μου τη βιδώσει, να βάλω λίγο μάσκαρα και λίγο ρούζ, ίσως και λίγο το καριονάκι αυτό. Μέχρι εκεί, BB και τέτοια δεν βάζω. Όμως βάζω οπωσδήποτε την ενυδατική μου κρέμα. Και αν δεν βγω από το σπίτι, θα βάλω αυτήν εδώ από τη Lancôme, η οποία είναι τέλεια και κατάλληλη 1000% για λιπαρές επιδερμίδες. Είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ
πολύ ανάλαφρη. Αυτά, θα σας αφήνω. Η ώρα έχει πάει 9 το πρωί. Ναι, είναι πολύ νωρίς, νομίζω ότι σας το είπα. Πάω να ξυπνήσω τον Αλέξανδρο από πού τη βλέπω από το τάμπλετ ακόμα. Κοιμάται. Πάω να τον ξυπνήσω για να φάει το πρωινό του, να φάω κι εγώ το πρωινό μου. Και να πάμε κύριοι και ωραίοι στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Πάρα πολύ ωραία γυρίσαμε το σούπερ μάρκετ με τα κεράσια μας να χύνονται στο πάτωμα. Τέλος πάντων, εγώ φταίω γιατί τα έβαλα, τα ακούμπησα με αρκετή δύναμη, οπότε έγινε αυτό που έγινε. Πάω να τους ρίξω ένα καθάρισμα και γυρίζω να σας κάνω σούπερ μάρκετ haul. Τελικά με το τρελόμαλο έμεινα, παιδιά. Έτσι πήγα στο σούπερ μάρκετ. Έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, είναι κόλαση. Θέλω να σας πω ότι... Για άλλο σούπερ μάρκετ ξεκίνησα, σε άλλο σούπερ μάρκετ κατέληξα. Εγώ συνήθως ψωνίζω ή Βασιλό, ή Σκλαβενίτη, ή Ιθανόπουλο. Πιο συνηθισμένο σούπερ μάρκετ να πάω είναι ο Σκλαβενίτης. Και αυτό γιατί υπάρχει ένας μεγάλος σχετικά κοντά στο σπίτι, όπου με έχει βολέψει πάρα πολύ και βρίσκω τα πάντα. Μπορώ να βρω και ήδη για το σπίτι και ήδη ένα σωρό πράγματα. Αλλά την ώρα που έφευγα, επειδή ο μπαμπάς μου είναι μόνος του αυτές τις ημέρες, είχα κατέβει κάτω να του πούμε ένα καλημέρα και ένα γεια. Και την ώρα που μπήκα στο αμάξι, έρχεται ο μπαμπάς μου τρέχοντας και μου λέει: μήπως θα πάμε Lidl αντί για Σκλαβενίτη, γιατί θέλω να πάρω κάτι. Ήθελα να δει κάτι και στα εργαλεία και στα πράγματα αυτά που φέρνει το Lidl. Οπότε του λέω: πάμε και ελπίζω να βρω αυτά που θέλω. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν προτιμώ να πηγαίνω στο Lidl, γιατί δεν μου αρέσει έτσι όπως είναι φτιαγμένο το Lidl μέσα καθόλου. Δεν ξέρω, δεν μπορώ εύκολα να ψωνίσω. Πηγαίνω όμως 2-3 φορές το χρόνο, γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία για την τιμή τους είναι εξαιρετικότατα. Και κάποια στιγμή το θα πάω να τα πάρω αυτά τα πράγματα πάλι, γιατί τώρα δεν πήγα να πάρω αυτά γιατί έχω ακόμα. Θα σας κάνω ένα βίντεο να σας δείξω ποια είναι αυτά τα προϊόντα που πραγματικά είναι εξαιρετικότατα από τα Lidl και είναι και πολύ οικονομικά. Και μπαίνοντας στα Lidl, να σας πω την αλήθεια, ήθελα να βρω βατόμουρα, πήγα για να βρω φρούτα γενικότερα και βατόμουρα για τη διατροφή και αλκοολούχο λοσιόν, γιατί την αλκοολούχο λοσιόν εγώ την αγαπώ τώρα με αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό και δεν μπορώ καθόλου να χρησιμοποιήσω αντισηπτικά, πολύ δύσκολα θα βρω αντισηπτικό το οποίο να είναι ωραίο και να μην κολλάνε τα χέρια. Και μπαίνοντας μέσα, αφού βρήκα τα πράγματα που ήθελα να πάρω, δεν έβρισκα βατόμουρο και αλκοολούχο λοσιόν με τίποτα και είχα πραγματικά εκνευριστεί. Και έλεγα, δεν το πιστεύω ότι πρέπει να πάω και σε άλλο σούπερ μάρκετ να πάρω, γιατί αλκοολούχο λοσιόν ήθελα οπωσδήποτε. Φρούτα εντάξει, την έβγαζα και με τα υπόλοιπα που βρήκα. Αλλά μετά χαλάρωσα, πήρα 2 βαθιές ανάσες, έψαξα καλύτερα και τα βρήκα. Και τα βατόμουρα και τις λοσιόν. Γενικότερα βρίσκεις τα πάντα στα Lidl, απλά. Δεν έχει τόσο μεγάλη ποικιλία όσο έχει στα άλλα σούπερ μάρκετ. Έχει και κάποιες μάρκες οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Έχει και ένα εξαιρετικό κέικ το οποίο θα σας το δείξω τώρα μέσα. Το οποίο είναι ότι καλύτερότερο και εγώ δεν μπορώ να φάω τώρα με τη διατροφή μου. Θέλω να φτάσω πρώτα εκεί που έχω βάλει στόχο να φτάσω και μετά θα κάνω εκτός στον εαυτό μου. Για την ώρα τρώω πάρα πολύ υγιεινά. Έχω βγάλει τα λιπαρά, έχω βγάλει τα τηγανιτά, έχω βγάλει ζάχαρη. Τρώω μόνο μία φορά την εβδομάδα. Θα σας τα πω. Θα σας το πω στο βίντεο, στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σύντομο, σας το υπόσχομαι. Και αυτά. Πάμε να σας κάνω ένα σούπερ μάρκετ haul και να φάμε μετά, να ξαπλώσει και ο μικρούλης, να κοιμηθούμε για μεσημέρι και μετά μόλις έρθει ο μπαμπάς μας, να φύγουμε, να πάμε τζάμπο, να πάρουμε το καρότσι σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πήρα γαριδούλες κατεψυγμένες για τη διατροφή μου, πήρα κέικ για τη διατροφή μου, όχι, πήρα για τον κανάκι που του αρέσει πάρα πολύ. Είναι όντως από τα πιο ωραία κέικ αυτό εδώ, παιδιά. Αν θέλετε να πάρετε κάτι σε κέικ έτοιμο, αυτό εδώ το διπλό είναι το ωραίτερο κέικ που έχω φάει ποτέ μου. Πήρα αυτό εδώ το Viacal για τα άλατα, γιατί τα καινούργια, καινούργιες μπαταρίες και αυτά που έχουμε βάλει στο μπάνιο πιάνουν πάρα πολλά άλατα. Οπότε πήρα αυτό εδώ να το δοκιμάσω, μήπως και σωθώ. Πήρα ένα χαρτί κουζίνας να το δοκιμάσω, δεν έχω πάρει ποτέ αυτή την εταιρεία νομίζω. Σαν να θυμάμαι ότι δεν την έχω ξαναπάρει και ήθελα έτσι να τη δοκιμάσω. Και πήρα εδώ να σας δείξω από στάμου κρέμα και ριζογαλάκι. Πήρα hands απλάστη για τον Αλέξανδρο με σχεδιάκια, γκούφι, γιατί τώρα πηγαίνουμε στις κούνιες και πέφτουμε και έχουμε κάνει τις γρατζουνιές μας και τις πληγούλες μας στα πόδια μας.
Και επίσης, αυτό που απογοητεύτηκα και που δεν το έβρισκα ήταν αλκοολούχο λοσιόν. Δεν έβρισκα με τίποτα και λέω, όχι, θα πρέπει να πάω. Γιατί γι' αυτό στην ουσία ξεκίνησα. Να σας πω την αλήθεια, εν τω μεταξύ θα είχε πάνθινα, παιδιά, 83 λεπτά. Κάτι τέτοιο. Συνήθως από τα άλλα σούπερ μάρκετ που ψωνίζω θα το πάρω γύρω στο ένα κάτι. Και πήρα και φρουτάκια για το πρωινό μου. Τα έχω βάλει εδώ πέρα τώρα σε νερό με ξύδι για να γίνει όσο γίνεται έτσι μια απολύμανση. Πήρα φράουλες, πήρα να ορίστε βατόμουρα, δεν έβρισκα και απογοητεύτηκα, αλλά βρήκα. Πήρα μυρτιλάκια, φραουλίτσες και κερασάκια για να βάζω στο γιαουρτάκι μου. Για να μην σταματήσω τη διατροφή μου, προσπαθώ να την κάνω όσο πιο εύκολη γίνεται. Εν τω μεταξύ γίνονται κάτι έργα στη γειτονιά μας αυτές τις μέρες. Σας ζητώ συγγνώμη αν ακούτε αυτό που ακούτε. Αχ, και η χειρότερη δουλειά του νοικοκυριού μου ξεκινάει τώρα. Δεν υπάρχει, παιδιά, βάλτε με να κάνω ό,τι άλλο θέλετε. Εκτός από σιδέρωμα δεν μπορώ καθόλου. Ορίστε και του Αλέξανδρου το καρότσι σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι, αυτό πήραμε. Παίρνει και μπαταρίες, αλλά δεν τις έχουμε βάλει ακόμα. Και πέρα από αυτό είχε μέσα λεμόνια, είχε σπράιτ, είναι παντού. Εκτός από μέσα το καρότσι του σούπερ μάρκετ δεν είναι. Είχε διάφορα πράγματα, είχε έτσι φρούτα, λαχανικά και διάφορα κουτάκια τύπου γάλα κλπ. Για την ώρα ασχολείται. Τώρα για πόση ώρα θα ασχοληθεί δεν ξέρω, παιδιά. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το παίρνει και το σπρώχνει, το έχω βρει ήδη μια φορά στο δωμάτιο του και μια φορά στο δικό μου στο δωμάτιο. Οπότε ασχολείται μαζί του για την ώρα. Αυτό. Και πήραμε και αυτό εδώ το παιχνιδάκι από Playmobil. Άμα μας αφήσει να το δούμε. Δεν είναι του Αλέξανδρου όμως αυτό. Είναι για έναν φίλο μας, ο οποίος έχει γενέθλια σε λίγες ημέρες. Και του πήραμε δώρο αυτό εδώ το παιχνίδι. Πώς με βλέπετε, έχω καταλήξει με 2 κλάμερ. Η ώρα έχει πάει 10. Έχω φέρει τα προϊόντα περιποίησης νύχτας να σας δείξω, αφού σας έδειξα την πρωινή μου περιποίηση. Να σας δείξω και τα προϊόντα που χρησιμοποιώ το βράδυ πριν κοιμηθώ. Αυτό το διάστημα, γιατί έχω χρησιμοποιήσει και κάποια άλλα κατά καιρούς. Και τώρα θα σας δείξω ποια χρησιμοποιώ. Η ώρα εντωμεταξύ είναι 10 το βράδυ και ο ήλιος έπεσε. Το φως από τον ουρανό έπεσε πριν λίγο. Νομίζω ότι προχθές, παραπροχθές ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Και θέλω να ελπίζω, ρε παιδιά, ότι φέτος δεν θα αλλάξει η ώρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι να μου πείτε γι' αυτό. Είναι κάτι που με στεναχωρεί όταν έρχεται ο χειμώνας. Ενώ ο χειμώνας με τρελαίνει, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί σημαίνει και 2 μήνες στολισμένο το σπίτι, πρώτο Θεός. Στολισμένο το σπίτι τα Χριστούγεννα. Αλλά με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι πρέπει να νυχτώνει τόσο νωρίς. Οπότε θεωρητικά θέλω να πιστεύω ότι φέτος δεν θα αλλάξει η ώρα, γιατί είχαν πει ότι νομίζω το 21 ή το 22. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Άμα ξέρετε, ενημερώστε με λίγο πάνω στο θέμα και ελάτε να σας δείξω. Μιλάω λίγο πιο σιγά. Γιατί κοιμάται ο Αλέξανδρος, έχει πέσει για νάνι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω. Λοιπόν, ξεκινάω με το μισελέρ νεράκι της Απιβίτα να βγάζω τα πολλά-πολλά. Μετά, από αυτή εδώ την εταιρεία που βρίσκεται στα Σεφορά, χρησιμοποιώ αυτό εδώ το καθαριστικό, το οποίο είναι τέλειο και μυρίζει. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως μυρίζει. Μετά, τα μποναριστά, καθαρίζω το πρόσωπό μου, χρησιμοποιώ από Kiehl's το τόνερ, αν καθαρίσει. Αν καθαρίσει και μου κάνει τη χάρη, χρησιμοποιώ το τόνερ από Kiehl's, το οποίο έχει μέσα και κομμάτια τριαντάφυλλου, δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το άρωμά του είναι τόσο ελαφρύ που μη σας αγχώνει, αλλά πω πω,
Μου θυμίζει τη γιαγιάκα μου που ήταν όλο με τριαντάφυλλα. Ό,τι άρωμα τριαντάφυλλο υπήρχε το έβαζε. Μετά βάζω από Lancôme τον ορό Genifique. Αυτόν εδώ είναι ο καλύτερότερος ορός. Μετά βάζω από Lierac αυτή εδώ την τέλεια κρέμα προσώπου. Είναι πάρα πολύ ωραία κρέμα και ελαφριά για το βράδυ. Ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη κρέμα και θέλω να τη χρησιμοποιώ βράδυ. Πέρα του ότι είναι τόσο ελαφριά που δεν τη νιώθεις και δεν σε ενοχλεί. Το αρώμα της είναι τόσο ωραίο, τόσο χαλαρωτικό που ειλικρινά μου αρέσει πολύ. Και η κρέμα ματιών είναι πάλι από τη σειρά Zenifique της Lancôme. Ξέρετε ότι εσείς με παρακολουθείτε, έχω έτσι ένα κόλλημα στην περιποίηση προσώπου με τη Lancôme. Έχω και την κρέμα ανοιχτός, την οποία ακόμα δεν την έχω ανοίξει, γιατί είχα πάρει, θα το θυμάστε που σας είχα κάνει ένα haul βίντεο και είχε κάποια προϊόντα από Lancôme. Αλλά θέλω τώρα να χρησιμοποιήσω αυτή εδώ, την οποία και αυτή εδώ αγαπώ, και μόλις τελειώσει με το καλό θα χρησιμοποιώ τα προϊόντα της σειράς όλα ίδια, γιατί όχι συνήθως, τις περισσότερες φορές εμένα έτσι μου αρέσει να κάνω, αλλά τώρα και αυτός εδώ συνδυασμός μου έχει ταιριάξει τέλεια. Αυτά, σας αφήνω να πάω να κάνω τα της περιποίησής μου και να κοιμηθώ. Πρέπει να κοιμηθώ. Με πονάει λίγο η πλάτη μου αυτές τις ημέρες, δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Σας φιλώ και υπόσχομαι πολύ σύντομα το βίντεο της διατροφής.